Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την επίλυση μιας άγνωσης άσκησης που αφορά τους σκληρούς δίσκους και την κρυφή μνήμη από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πάτρας για το μάθημα αρχιτεκτονική υπολογιστών του κ. Μινάδα Σιγένη από το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ένας δίσκος χωρητικότητας 40 GB έχει 131.072 ομόκεντρους κύκλους tracks. Οι τομείς sectors του έχουν μέγεθος 512 byte, περιστρέφεται με 360 rpm και έχει μέσο χρόνο αναζήτησης 10 millisecond. Για τη βελτίωση του μέσου χρόνου προσπέλασης, ο δίσκος διαθέτει κρυφή μνήμη που αποθηκεύει ολόκληρα tracks του δίσκου. Υπολογίστε τη βελτίωση του μέσου χρόνου προσπέλασης όταν ο λόγος επιτυχίας της κρυφής μνήμης είναι H ίσον 0,9. Δίνεται ότι βελτίωση ίσον χρόνος προσπέλασης πριν τη βελτίωση δια το χρόνο προσπέλασης μετά τη βελτίωση. Αρχικά έχουμε αυτήν εδώ τη σχέση. Μέσος χρόνος πρόσβασης στη μνήμη ίσον χρόνος επιτυχίας συν ρυθμός αποτυχίας επί την ποινή αποτυχίας. Αναλύοντας αυτόν τον τύπο έχουμε TAF, το χρόνο προσπέλασης, H είναι ο λόγος επιτυχίας της κρυφής μνήμης, TAF-CAS είναι ο χρόνος προσπέλασης της κρυφής μνήμης, 1-H είναι ο ρυθμός αποτυχίας και TAF-FAIL είναι η ποινή αποτυχίας. Σχετικά με την κρυφή μνήμη, όταν ο υπολογιστής απαιτήσει να διαβάσει μία διεύθυνση μνήμης, τότε ελέγχεται η κρυφή μνήμη για το αν υπάρχει ήδη. Συγκεκριμένα βρίσκεται το index, δείκτης στη γραμμή CAS και ελέγχεται αν τα tag bit, ετικέτα του bit, είναι τα ίδια με τη διεύθυνση. Αν τα tag bit είναι ίδια, τότε μεταφέρονται στον υπολογιστή τα δεδομένα που απαιτεί και έχουμε ευστοχία της κρυφής μνήμης. Αν τα tag bit είναι διαφορετικά, τότε η κρυφή μνήμη επικοινωνεί με το επόμενο επίπεδο να φέρει τα δεδομένα και ο επεξεργαστής περιμένει. Μόλις έρθουν τα δεδομένα στην κρυφή μνήμη, τοποθετούνται εκεί και στη συνέχεια προωθούνται στον επεξεργαστή. Αρχικά, όταν δεν χρησιμοποιείται κρυφή μνήμη, ο μέσος χρόνος προσπέλασης ισούται με TAF ίσον με TAF-FAIL. Διότι επειδή δεν έχουμε κρυφή μνήμη, πρέπει τα δεδομένα να έρθουν από το επόμενο επίπεδο. Οπότε ο δίσκος πρέπει να αναζητήσει δεδομένα και στη συνέχεια να περιμένει για να έρθουν. Το TAF-FAIL ισούται με TAF-1 που το ορίζω ως μέσο χρόνο αναζήτησης, συν TAF-2 που το ορίζω τον μέσο χρόνο αναμονής. Ο μέσος χρόνος αναζήτησης, δηλαδή τοποθέτηση της κεφαλής στο track, μας δίνεται από την εκφώνηση ίσον με 10 millisecond. Ο μέσος χρόνος αναμονής, δηλαδή ο χρόνος έβρεσης της αρχής του συγκεκριμένου sector που περιέχει τη ζητούμενη πληροφορία, είναι ίσως με το χρόνο μισής περιστροφής. Αρχικά μετατρέπουμε τις στροφές ένα λεπτό σε στροφές ένα δευτερόλεπτο, γιατί η θεμελιώδης μονάδα του χρόνου είναι το δευτερόλεπτο. Και διαιρώντας με το 60, εφόσον ένα λεπτό ισούται με 60 δευτερόλεπτα, έχουμε 3600 δι' 60 ίσον με 60 στροφές ένα δευτερόλεπτο. Οπότε για το TAF-2 έχουμε 1 δια 2 επί R, όπου R είναι στροφές ένα δευτερόλεπτο, και αντικαθιστώντας τα νούμερα έχουμε 0,0083 second ή 8,3 millisecond. Άρα ο μέσος χρόνος προσπέλασης, εάν δεν υπήρχε κρυφή μνήμη, είναι TAF-1 συν TAF-2 ίσον με 10 συν 8,3 ίσον με 18,3 millisecond. Με την κρυφή μνήμη, ο μέσος χρόνος προσπέλασης είναι TAF τόρνος ίσον με H επί TAF CAS συν 1-H επί TAF FAIL, όπου TAF CAS είναι ο χρόνος προσπέλασης της κρυφής μνήμης. Επίσης, επειδή ο χρόνος προσπέλασης της κρυφής μνήμης είναι τάξης μεγέθους μικρότερος από αυτόν της λειτουργίας του δίσκου, ο παράγοντας H επί TAF CAS μπορεί να γνωριστεί στον υπολογισμό του TAF τόρνος. Το 1-H είναι ο ρυθμός αποτυχίας. Αρχικά, το ποσοστό ευστοχίας είναι το κλάσμα των αιτήσεων μνήμης που εξυπηρετήθηκαν από την CAS χωρίς να γίνει πρόσβαση στο ανώτερο επίπεδο προς τις συνολικές αιτήσεις μνήμης του επεξεργαστή. Για παράδειγμα, για μας, αν στις 1000 αιτήσεις μνήμης οι 900 αιτήσεις είναι εύστοχες στην κρυφή μνήμη, το ποσοστό ευστοχίας είναι 900 δια 1000 ίσον 90% ή 0,9, όπως μας δίνεται. Το ποσοστό αστοχίας είναι ο ρυθμός των αστοχιών προς τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων μνήμης του επεξεργαστή. Άρα ο τύπος μας είναι TAF τόνος ίσον 1-H επί TAF FAIL. Το TAF FAIL, εφόσον υπάρχει κρυφή μνήμη, ορίζεται ως TAF S, που είναι ο μέσος χρόνος αναζήτησης που μας δίνεται 10 millisecond, συν TAF READ,
που είναι ο χρόνος ανάγνωσης της πληροφορίας ενός track, συν TAF-F ή Find, που είναι ο μέσος χρόνος έβρεσης της αρχής κάποιου τυχαίου sector. Αρχικά, ο χρόνος ανάγνωσης της πληροφορίας ενός track ισούται με τον χρόνο μιας πλήρους περιστροφής του δίσκου, δηλαδή TAF-R ίσον με 1 DR, και αντικαθιστώντας έχουμε 1 δια 60 ίσον με 0,01666 second ή 16,67 millisecond. Ο μέσος χρόνος έβρεσης της αρχής κάποιου τυχαίου sector ισούται με το χρόνο περιστροφής κατά μισό sector. Υποθέτουμε ότι έχουμε μία κεφαλή, άρα ένα πλάτερ, μία όψης. Κάθε πλάτερ έχει tracks, δηλαδή ομόκεντρους κύκλους, και κάθε track έχει sector. Για λόγους απλότητας θεωρούμε ότι κάθε track έχει ίδιο αριθμό sectors, νιές, κάθε sector έχει ίδιο αριθμό byte, νιμπ, οπότε για να βρούμε τους sectors θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο C, όπου είναι η χωρητικότητα του δίσκου, ίσον NIH, όπου είναι ο αριθμός κεφαλών, επί NIS, που είναι sectors, επί NIB, που είναι bytes ανατομέα, επί NITAF, που είναι οι τομείς. Και λύνουμε ως προς τους τομείς. Έχουμε 40 επί 1024 στην τρίτη, που είναι τα 40 GB, δια 131.072.000 επί 512, που ισούται με 640 sectors. Και για την περιστροφή κατά μισό sector έχουμε TAF-F ίσον 1 δια 2 επί τις στροφές επί τους sectors. Αντικαθιστώντας τα νούμερα έχουμε 1 δια 2 επί 640 επί 60 και ισούται με 0,013 millisecond. Άρα με τα δεδομένα που βρήκαμε, ο μέσος χρόνος προσπέλασης στην περίπτωση που χρησιμοποιείται κρυφή μνήμη είναι 1 μείον 0,9 που ισούται με 0,1 επί 10 συν 16,67 συν 0,013 και ισούται με 2,668 millisecond. Συνεπώς, η βελτίωση που επιτυχάνουμε με τη χρήση κρυφής μνήμης είναι TAF δια TAF τόνος ισούται με 18,3 που είναι ο χρόνος χωρίς κρυφή μνήμη δια 2,668 που είναι ο χρόνος με κρυφή μνήμη. Το αποτέλεσμα είναι 6,87. Αυτή λοιπόν ήταν η επίλυση για αυτή την άσκηση.